τεράστια ερώτηση. Με ρωτάει ο στυλίστας μου ο Κωνσταντίνος Ογκρόζης, μου λέει θα φορούσες αυτό το μαντιλάκι. Λέω εγώ, επιβάλλεται να βγω με το μαντιλάκι. Υπάρχει ένα savoir vivre, παιδί. Υπάρχει μια ποιότητα. Νατάσα, δεν σου άρεσε το μαντιλάκι μου. Κάσα την κουβελά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τύχη χρειάζεται πάνω απ' όλα και ταχύτητα. Που χρειάζεται ταχύτητα, η λεξομαχία που έρχεται σε λίγο. Μετά θα αρχίσει το γύρισμα και ξέρετε ότι όποιος γυρίζει... Κερδίζει. Άννα και δύο Γιώργηδες έχω σήμερα εδώ στην παρέα. Καλώς ήρθατε. Σας βρήκαμε. Λεξομαχία δεν έταξα. Ναι. Λεξομαχία θα λάβετε. Η κατηγορία είναι να οργανωθούμε. Έχει πατήσει πιο γρήγορα από όλους ο Τζόρτζ. Άνω και κάτω βουλή. Άνω και κάτω βουλή. Αυτό δεν το έχουμε εμείς εδώ, γιατί εμείς δεν έχουμε γερουσιαστές, έχουμε μόνο βουλευτές. Όπου υπάρχουν γερουσιαστές και βουλευτές είναι η άνω και κάτω βουλή. Εδώ λοιπόν έχουμε 100 ευρώ για τον Τζόρτζ, ο οποίος όσο ψηλός είναι, τόσο χαμηλή είναι η φωνή του. Μπορεί να έτυχε τώρα, ρε παιδί μου, λόγω άνω και κάτω βουλή. Μπορεί τώρα που θα παίξει πρώτος να αρχίσει να βροντοφωνάζει για δύο μέτρα που είναι. Έλα. Καλώς όρισες. Σας βρήκα. Κοίτα και έχει παίξει. Άμε. Πολλά χρόνια. Θέση. Όταν ήμουν μικρό πεντάρι, όσο μεγάλωνα προς το 3 πήγαινα. Συλλώναν οι άλλοι μετά. Οι άλλοι. Λοιπόν, λογικό. Εδώ δεν θα παίξουμε μπάσκετ. Πάμε να βγάλουμε assist στην Ατάσα για να μας γυρίσει πίσω το σουτ και να βάλουμε τα πρώτα καλά. Ωραία. Η κατηγορία είναι με το ίδιο όνομα. Έχουμε τρία πρόσωπα. Τα επίθετά τους τα βλέπουμε στις τρεις τελευταίες γραμμές και το κοινό τους όνομα είναι πάνω. Αρχίζουμε με σαραντάρι. Το σίγμα. Το σίγμα, έτοιμο το έχεις. Ωραία, είναι στο κοινό όνομα. Για πες. Το πι. Όχι. Όχι. Είχα την κρυφή ελπίδα, μπορεί να κάνει Πέτρος. Δεν είναι. Γιώργο, καλώς τον ναι. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι, φίλε μου. Λα. Μπασκετάκι δεν πρέπει να ήσουν εσύ δικός μου. Βλέπαμε όμως μπάσκετ. Έλα, καλή αρχή. Ευχαριστώ. Η αρχή αυτή είναι για 50 ευρώ. Το κάπα. Καλαθοσφαίριση. Αφού δεν παίξαμε, ας μιλήσουμε γι' αυτό. Παρότι εγώ έπαιξα και διασύρθηκα. Το μη. Μούτρο. Είναι δύο. Έχεις 130 ευρώ, Γιώργο. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο έχεις ανάγκη τα έπιπλα, αλλά τα Μαρμαρίδης έπιπλα έρχονται τώρα με το επόμενο γράμμα και σου δίνουν και 300 ευρώ. Το νι. Υπάρχει και παίρνεις την δωρεάν επιταγή 300 ευρώ από τα έπιπλα Μαρμαρίδης, τα οποία θα βρεις παντού σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα ένα κατάστημα θα υπάρχει και δίπλα σου. Λοιπόν, 480 ευρώ. Θα αγοράσω. Ωραία. Το α. Γιώργο, 50. Το γάμα. Όχι. Και θα παίξει και η Άννα σε αυτό το πρώτο γύρο. Καλώς ήταν την κυρία της παρέας. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε αμέσως το γύρισμα. Το πρώτο σου γύρισμα είναι μυστήριο για την ώρα. Πάμε στο γράμμα. Θα πω το ταφ. Ταφ. Πήρες 150. Μάλιστα. Θα προτιμούσε να έχει πάρει 50, βέβαια, θα ήταν μικρότερο το δίλημα. Να ρωτήσω αν θέλει να σηκώσει το ερωτηματικό ή όχι. Είτε χρεοκοπία, είτε 500 επιπλέον. Λέω να το σηκώσω το. Λοιπόν, έρχομαι να βοηθήσω. Ανιό. Λοιπόν, το όνομα που χρησιμοποιώ περισσότερο από κάθε άλλο μέσα στην ημέρα, γιατί άμα έχει δύο Άννα στο σπίτι σου, έτσι γίνεται η δουλειά. Λοιπόν, Άννα, νιώθει ότι εδώ έχει το 500. Η αλήθεια είναι ότι αν το έχει με ένα και μόνο γύρισμα. Φεύγεις ψηλά. Αν έχει χρεοκοπία, χάνεις 150 ευρώ και δεν τρέχει κάστανο. Εντάξει. Ναι. Γυρίζω. Είναι μαύρο. Ναι. Δεν τα καταφέραμε.
Χάνουμε τη σειρά μας και αυτά τα 150 ευρώ. Γιατί τα 500 μένουν στο παιχνίδι και πού μένουνε? Εδώ. Είναι στην άλλη μεριά του τροχού. Τα διεκδικεί, αν θέλει, ο Τζόρτζ. Το ζήτα. Βρήκαμε το μικρό όνομα. Ναι. Ωραίο. Άρα βρήκαμε και... το δεύτερο. Και το δεύτερο και ίσως τώρα με τη βοήθεια του ρο που ανοίγει τώρα η Νατάσα και το τρίτο. 160 έχεις. Θα αγοράσω το όμικρον. Ακούμε. Το χ. Το χ. Ναι, και έτσι... τελειώσαμε με τα σύμφωνα, πήρες και το δωράκι σου που είναι ένα δώρο από την Energy 115. Λύνεις το γρίφο τώρα και να κονομάς, γιατί θα πάρει και το κατοστάρικο της λύσης του γρίφου. James Cameron. Σκηνοθέτης. Harden. Ο Μούσιας. Και... Dan. Δεν το ξέρουμε το τελευταίο. Dan ήταν ο Dan. Γιώργο. Το έχεις. Το έχω. Πάμε. James Cameron, Harden Dean. Ο James Dean, βεβαίως, ο θρύλος του Hollywood, το Cameron, ο θρυλικός σκηνοθέτης. Το James Harden, η παιχτούρα του NBA με το μουσικό, δεν το συμπαθούμε, γιατί πάντα την έλεγε στον Αντετοκούμπο. Δεν κατάλαβα. Πήραμε κούπα εμείς. Πήραμε. Πήρε ο Harden τίποτα. Δεν πήρε τίποτα. Τελείωσε. Να κάτσουμε τα μουσικά του εκεί πέρα. 400 ευρώ για τον Γιώργο, δωράκι. Δωράκι από τον συνονόματό του. Ήταν ό,τι καλύτερο για σένα. Και μάλιστα με αυτό το 400 περνάμε στον επόμενο γύρο.